Η κρίση είναι πρωτίστως ηθική, τόνισε ο γνωστός ηθοποιός Σπύρος Παπαδόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στην Ξάνθη με αφορμή την παράσταση «Η κωμωδία του τυχαίου θανάτου ενός αναρχικού», η οποία περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα με πρώτο σταθμό την πόλη μας. Είναι ένα έργο που το παίζουμε 2 χρόνια στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μια καταπληκτική κωμωδία. Ο Ντάριο Φώος, γνωστόν νομπελίστα συγγραφέα, έχει γράψει υπέροχες κωμωδίες. Το μόνο που μπορούμε να προσκεθούμε είναι 2 ώρες πολύ γέλιο και να φεύγει ο κόσμος ανάλαφρος. Νομίζω ότι είναι εποχές που το γέλιο το χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Στο βαθμό αυτό συμβάλλουμε κι εμείς στη γενική εκστρατεία εναντίον της εθνικής κατάθλιψης. Ξεκινήσατε λοιπόν από τα Βόρεια και θα συνεχίσετε σε πολλούς σταθμούς. Θέλω να μας πείτε αυτή όλη η εμπειρία, η διαδραστικότητα που υπάρχει με τον κόσμο, όλο αυτό το κέφι που γίνεται σε όλη την θεατρική παράσταση, θέλω να μας πείτε πόσο σας γεμίζει και εσάς και βέβαια σε όλη αυτή την οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες, πόσο σημαντικό είναι το γέλιο πλέον. Μιας και αναφέρεστε στην οικονομική πραγματικότητα, κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε, με την έννοια ότι μας αρέσει και εμένα μου αρέσει προσωπικά να συναισθανόμαστε όλοι και να το δείχνουμε με πράξη όσο μπορούμε, να συναισθανόμαστε τι μας συμβαίνει. Με αυτή την έννοια έχουμε και εμείς μειώσει τα εισιτήριά μας. Μπορεί κάποιος να μας δει και με 12 ευρώ και με 15, 18 είναι το κανονικό, το πιο ακριβό μας, από 25 που το είχαμε πριν 2 χρόνια, ας πούμε. Αφενός. Απ' την άλλη, πραγματικά το γέλιο είναι το απόλυτο φάρμακο για αυτό που ζούμε. Εγώ γενικώς μου αρέσει να είμαι αισιόδοξος. Καλά θα πάμε τελικά. Καλά θα πάμε. Είναι και μια ευκαιρία λίγο να σοβαρευτούμε, γιατί το είχαμε παρακάνει. Το είχαμε παρακάνει 2-3 δεκαετίες. Ο καθένας είχε το ακριβό του αμάξι και έλεγε: δείτε με ποιος είμαι. Δεν είσαι κανένας αν δεν έχεις κάνει κάτι, αν δεν έχεις παράξει. Πρέπει να μάθουμε να παράγουμε λοιπόν. Ναι. Εσείς πώς βιώσατε την οικονομική πραγματικότητα, σας επηρέασε ιδιαίτερα όλη αυτή η συγκυρία? Βλέπετε ότι τέτοιου είδους παραστάσεις για να οργώσουν κυριολεκτικά όλη την Ελλάδα, πόσο δύσκολο είναι οικονομικά να στηριχθεί? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, δεν μου αρέσει να πολύ μιλάω για την οικονομική δυσπραγία. Το μόνο που πραγματικά με λυπεί, όπως όλους μας, είναι η ανεργία των ανθρώπων και το ότι φτάνουν οι άνθρωποι να πέφτουν από τους ορόφους, ας πούμε. Αυτό είναι ένα πολύ άγριο πράγμα. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο βαθιά. Για μένα η κρίση είναι πρωτίστως ηθική. Δηλαδή, απλώς την καταλάβαμε και αρχίσαμε και αντιδρούμε με ένα τρόπο, επειδή μόλις άρχισε να ενοχλεί τις τσέπες μας. Όμως η κρίση σοβεί εδώ και πολλά χρόνια. Η ηθική κρίση. Δεν μπορεί δηλαδή να οδηγούσε κάπου αλλού αυτό το πράγμα. Μήπως είναι και μια καλή ευκαιρία να βάλουμε και λίγο μυαλό κι εμείς, οι πολίτες. Επόμενη σταθμή της περιοδίας είναι η Αλεξανδρούπολη, η Κομωτινή, οι Σέρες, η Θεσσαλονίκη και η υπόλοιπη Ελλάδα.